Είπα, θέλω να καλωσορίσω για να μην τον καθυστερώ τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο. Είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Πανελλήνου Ιατρικού Συλλόγου. Έχουμε και καιρό να τα πούμε μαζί του. Ελπίζω να είστε καλά, γερός δυνατός. Στην καλημέρα μου. Καλημέρα κύριε Γιαντζόλου. Καλημέρα στις ακροάτριες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το πώς είδατε όλα αυτά τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν εχθές, ότι έχει να κάνει με τα χρονοδιαγράμματα ανοίγματος, αν θέλετε, πια και σιγά σιγά αποχώρησης από το καθεστώς που ίσχυε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε, αυτά γίνονται καθώς έχουμε επιπλέον όπλα για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν το έχουμε αφήσει ακόμα πίσω μας. Φυσικά. Αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε όλοι διαρκώς. Και να μην το ξεχνούμε. Mm-hmm. Έχει πολύ μεγάλη σημασία τα όπλα τα οποία έχουμε, δηλαδή τα εμβόλια και τα self-test, να τα χρησιμοποιήσουμε κατά κόρον και σωστά, έτσι ώστε ό,τι πρόγραμμα ανακοινώθηκε εχθές να μπορέσει να βαδίσει βάση του προγράμματος. Διότι μια αλλαγή στην επιδημιολογική εικόνα ξαφνική ή όποτε έρθει, θα μας αναγκάσει ενδεχομένως σε στάσεις ή οπισθοχωρήσεις, κάτι το οποίο δεν επιθυμεί κανείς. Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι μετά από τόσο καιρό ότι και για την υγεία μας και για την οικονομία μας, μέχρι να εμβολιαστούμε στο 80% πλήρως οι κάτοικοι αυτής της χώρας, η τήρηση των μέτρων είναι απαραίτητη για να μην έχουμε εξάπλωση της πανδημίας και όλα τα επακόλουθα. Ναι. Υπάρχει κάτι που σας φοβίζει σε σχέση με αυτό που μου τονίζετε? Δηλαδή, έχουμε τα όπλα που λέτε, έχουμε τα εμβόλια, έχουμε τα τεστ, self-test κτλ. Υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει? Κοιτάξτε, δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να μην λειτουργήσουν σωστά. Δηλαδή, όπως, αν παραδείγματος χάρη δεν υπάρχει τήρηση των μέτρων. Ναι. Γίνεται ανειλικρινής δήλωση των αποτελεσμάτων των self-test και υπάρχει και μια διστακτικότητα ως προς τον εμβολιασμό ή και ένα από όλα να υπάρχει, δεν χρειάζεται να είναι και τα τρία μαζί. Αντιλαμβανόμαστε ότι όλο αυτό το οποίο προχωρά αυτή τη χρονική στιγμή θα χρειαστεί να αναθεωρηθεί, διότι θα έχουμε μια αναζωπήρωση της πανδημίας και είδαμε ότι αυτό είναι εφικτό να συμβεί. Το θέμα βέβαια σε τοπικό επίπεδο, έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο Μεσολόγγιο, όπου δεν υπήρχε τήρηση των μέτρων στους χώρους λατρείας, είδαμε ότι εκεί αντιμετώπισαν πρόβλημα άμεσα. Αλήθεια, σε ό,τι έχει να κάνει με το αποτύπωμα που άφησε το Πάσχα, αυτό το έχουμε ήδη στα χέρια μας, ξέρουμε τι βάρος έχει φέρει αυτή η ιστορία. Έχει μετρηθεί δηλαδή? Σε μεγάλο βαθμό ναι, όχι πλήρως, γιατί δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμα δύο εβδομάδες ολόκληρες από το Πάσχα, αλλά σε μεγάλο βαθμό ναι, το βλέπουμε. Και βλέπουμε και που αποτυπώθηκε αρνητικά και που αποτυπώνεται ουδέτερα ως προς την εξέλιξη της πανδημίας. Και αυτό και σας ανέφερα το παράδειγμα που ανέφερα προηγουμένως. Ωραία. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον εμβολιασμό, πού βρισκόμαστε? Πώς πάμε και βεβαίως... Αυτή τη στιγμή έχουμε 14% του πληθυσμού εμβολιασμένο πλήρως. Και με τις δύο δόσεις, έτσι. 13-14% είναι εμβολιασμένο πλήρως και ένα ακόμα 22-23% το οποίο βρίσκεται στη διαδικασία του εμβολιασμού. Έχει λάβει δηλαδή την πρώτη δόση και που έχει διαφορετικό επίπεδο ανοσίας, όχι πλήρες. Αλλά σε έναν βαθμό τουλάχιστον, ναι, σε έναν βαθμό. Ναι, σε έναν βαθμό. Σε βάθος χρόνου, αν μου επιτρέπετε, πότε μπορούμε να πούμε για μια σχετική ασφάλεια που θα έχουμε από τον εμβολιασμό? Όταν εμβολιαστεί το 70-80% των ανθρώπων της χώρας, των κατοίκων της χώρας, τότε αυτό έχουμε. Και με τις δύο δόσεις, στην περίπτωση που έχουμε πέρα από το Johnson & Johnson, δηλαδή 70-80%. Αυτό θα συμβεί όταν χονδρικά να το υπολογίζουμε ένα μήνα από τη χρονική στιγμή που θα λάβουν όλοι την πρώτη δόση τους. Μάλιστα, ωραία. Που σημαίνει ότι για όσους έχουν ένα εμβόλιο όπως τη Pfizer ή τη Moderna, σε ένα μήνα θα έχει γίνει και η δεύτερη δόση. Όσοι κάνουν
πάρουν AstraZeneca θα έχουν αποκτήσει ένα υψηλό επίπεδο αντισωμάτων από την πρώτη δόση, γιατί η δεύτερη δόση γίνεται μετά από 3 μήνες, και όσοι κάνουν το μονοδοσικό βεβαίως θα έχουν λόγω του ότι κάνουν ένα εμβόλιο το πήρε μια δόση. Πρακτικά δηλαδή, όταν θα έχουμε ένα μήνα μετά από τη στιγμή που θα έχουν κάνει όλη την πρώτη δόση, τότε ένα μήνα μετά, δηλαδή από την ώρα που θα πούμε ότι κάναμε 7 εκατομμύρια εμβόλια. Μάλιστα. Τώρα, για να έρθουμε στα υπόλοιπα. Πώς βλέπετε, πώς είδατε, είχα μια επικοινωνία νωρίτερα η οποία είχε αρκετό ενδιαφέρον από την περιοχή της Μαλαισίνας, με ό,τι βεβαίως έζησε η ευρύτερη περιοχή όλο αυτό το διάστημα. Αρκετοί θάνατοι από την αρχή της πανδημίας, 33 μου είπανε, από την αρχή της πανδημίας, όχι λόγω της έξαρσης που είχαμε μετά από αυτό τον περιβόητο γάμο ή το ότι μαζεύονταν στα καφενεία για να δουν αγώνες. Υπάρχει έντονος προβληματισμός και ήδη, ας πούμε, πάρα πολλοί έχουν ακυρώσει τον εμβολιασμό τους με το AstraZeneca, ψάχνοντας ακόμη για πιο αργά ραντεβού με τα υπόλοιπα εμβόλια. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι πήγε λάθος με αυτή την ιστορία, πιστεύετε, συνυπολογίζοντας και τον τρόπο που το χειρίστηκε η Ευρώπη? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια σειρά λαθών, τα οποία βεβαίως δεν αφορούν ούτε την ασφάλεια, ούτε την αποτελεσματικότητα του εμβολίου. Είναι θέματα χειρισμών από την εταιρεία κυρίως, η οποία άλλα υπέγραψε στην αρχή, άλλα υποσχέθηκε στη συνέχεια. Άλλα δεν έδωσε στην πορεία. Ήθελε να μεταβάλει τη συμφωνία στην πορεία. Και το εμβόλιο αυτό πρακτικά απασχολεί αρνητικά τη δημοσιότητα διαρκώς. Για λόγους οι οποίοι όμως, επαναλαμβάνω, δεν έχουν σχέση με την πραγματική ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του εμβολίου, που την έχουμε δει στα 38 εκατομμύρια εμβολιασμένων Βρετανών. Και αυτό δεν έχει υποσκάψει την εμπιστοσύνη των ανθρώπων αδίκως προς το εμβόλιο αυτό. Θα σας πω ότι το έχει κάνει μέλος της πολύ στενής μου οικογένειας, για να μην θεωρηθεί ότι μιλάω θεωρητικά, μιλάω πρακτικά. Ναι, ναι. Δηλαδή, το έχω αντιμετωπίσει το ερώτημα, να το πω έτσι, και έχει απαντηθεί με τον δέοντα τρόπο. Δηλαδή, το εμβόλιο είναι ένα καλό εμβόλιο, το οποίο θα πρέπει όποιος μπορεί να το κάνει, να το κάνει χωρίς να το αφήνει για αργότερα. Ήταν δύσπιστο ο δικός σας άνθρωπος που το έκανε και σας ρώτησε? Ναι, βεβαίως το συζητήσαμε, ναι, αλλά επειδή σπουδάζει ιατρική, δεν κατάλαβε κιόλας, ναι, κατάλαβε. Δεν ήταν δύσκολο. Και βεβαίως το έκανε σε ξένη χώρα, έτσι, δηλαδή πήγε σε άλλη χώρα για να εμβολιαστεί, όχι στην Ελλάδα. Μάλιστα. Γιατί οι ηλικίες αυτές στην Ελλάδα δεν εμβολιάζονται ακόμα. Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέμα το οποίο πώς θα λυθεί, πώς τουλάχιστον μέχρι να δούμε τι θα γίνει, να μην ακυρώνει ο κόσμος τον εμβολιασμό με το AstraZeneca και περιμένει ακόμη περισσότερο χρόνο για να κάνει ένα από τα υπόλοιπα. Γιατί, ας πούμε, μου έλεγαν ότι ραντεβού βρίσκεις άμεσα για το AstraZeneca, αλλά, ας πούμε, εκεί από τη Μαλαισίνα λέει προτιμούν να περιμένουν 2 μήνες για να εμβολιαστούν με τα υπόλοιπα. Κοιτάξτε, καταρχάς να μην θεωρεί κανείς ότι είναι πιο έξυπνος από τον άλλον. Δηλαδή, είναι λίγο αυτό το πράγμα εγωιστικό και δεν ανταποκρίνει στην πραγματικότητα να πιστεύει κάποιος ότι είναι πιο έξυπνος από τον άλλον, επιλέγοντας αυτή την τακτική του. Θα το αφήσω για αργότερα. Και θα πρέπει όλοι να κάνουν τα εμβόλια που τους προσφέρονται και για ιατρικούς λόγους, διότι είδαμε ότι δεν έχουμε πολλούς, έναν είχαμε ουσιαστικά εμβολιασμένο σε μονάδα εντατικής, ο οποίος κατέληξε και δυστυχώς πάλι πολιτικό πρόσωπο, αλλά ήταν εμβολιασμένος πριν ακόμα το εμβόλιο δράση. Ξέρουμε πολύ καλά επίσης ότι αυτό θα έχει και οικονομικές επιπτώσεις. Δηλαδή, όποιος δεν φοβάται από την ασθένεια, ας σκεφτεί ότι αυτό έχει και οικονομικές επιπτώσεις, το οποίο θα μπορέσουμε να το φύγουμε. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή περιμένουμε τον τουρισμό, αλλά με βάση την εικόνα που παρουσιάζουμε, για τη Βρετανία, παραδείγματος χάρη, δεν είμαστε πράσινοι ακόμα. Ναι, είστε στην πορτοκαλί ζώνη είμαστε. Πρέπει να γίνουμε πράσινοι για να υποδεχθούμε τους Βρετανούς τουρίστες. Μάλιστα. Και αν τυχόν περιμένοντας 2 μήνες
σε διάφορους τόπους της χώρας, mm-hmm. αντί να πρασινίσουμε, παραμείνουμε έτσι, θα έχουμε και οικονομική ζημία μεγάλη που είναι στο χέρι μας να την αποφύγουμε. Να ρωτήσω το εξής. Κοντά μας ο κύριος Εξαδάκτυλος, έτσι το ξαναλέω, αν μόλις κάποιος άνοιξε το ραδιοφωνό του, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Με ρωτάνε αρκετοί ακροατές που έχουν νοσήσει, και μάλιστα ήταν και ερώτημα που μου το έβαλαν και χθες εδώ. Έως διατύπωση. Πότε τελικά βγήκε μια, αν θέλετε, οδηγία, μπορούν να κάνουν αυτή την μία δόση του εμβολίου. Ισχύει το 8 με 12 εβδομάδες, άρα λέει κάποιος γύρω στις 10 μπορώ να πάω να κλείσω, να έχω κλείσει το ραντεβού μου από τώρα για να κάνω τη μία δόση τελικά. Γιατί για μία δόση μίλησαν, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ο χρονικό περιθώριο που έχει δώσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Mm-hmm. Και τότε μπορούν να το κάνουν. Δηλαδή μετά από 2-3 μήνες μπορούν να κάνουν το εμβόλιο τους, γιατί θεωρείται ότι έχουν αναπτύξει ανοσία έναντι της νόσου. Το εμβόλιο βεβαίως θα πρέπει να θυμούνται οι συνάνθρωποι μας αυτοί ότι είναι χρήσιμο, γιατί τα εμβόλια προστατεύουν και για τις μεταλλάξεις. Δεν προστατεύουν μόνο για το στέλεχος από το οποίο έχουν αποκτήσει ανοσία νοσώντας. Ναι, ναι. Αντιληπτό αυτό. Τώρα το άλλο είναι μάλλον διαδικαστικό, δεν θα μπορέσετε να μου το απαντήσετε εσείς. Δηλαδή, γιατί είπανε πώς θα ταξιδεύει κάποιος για το νησί και να πρέπει να δηλώνει αν έχει νοσήσει κτλ. Αυτό θα το δούμε από κάποια άλλη πηγή. Έχω εδώ ένα ερώτημα ενός ακροατή. Τώρα δεν ξέρω αν ευσταθεί, αλλά θέλω να το διατυπώσω γιατί μου το έχουν ξαναστείλει. Λέει, μήπως τελικώς ο δείκτης θετικότητας θα έπρεπε να υπολογίζεται μόνο βάσει των μοριακών τεστ και όχι του συνόλου μοριακών και rapid, αφού στην ουσία μόνο τα μοριακά είναι αξιόπιστα. Κοιτάξτε, ναι, η ερώτηση είναι καλή. Ναι. Τα μοριακά είναι τα πλέον αξιόπιστα. Mm-hmm. Απολύτως αξιόπιστο τεστ. Δηλαδή, αξιόπιστο με την έννοια ότι αυτό είναι 100% και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κάνει λάθος. Δεν υπάρχει τέτοια. Άρα, τα μοριακά πράγματι είναι τα πλέον αξιόπιστα όλων. Και είναι και αυτά τα οποία γίνονται γιατί απομονώνουν και τα στελέχη. Δεν μας λένε δηλαδή μόνο ότι είναι θετικός, μας λένε και σε ποιο στέλεχος είναι θετικός. Ναι. Τα rapid όμως, τα συγκεκριμένα rapid τα οποία χρησιμοποιούμε είναι υψηλής αξιοπιστίας αντίστοιχης με τα μοριακά και μέχρι τώρα οι διασταυρώσεις θετικών rapid οδηγούν και σε θετικά μοριακά. Ναι. Τα self-test τα οποία δεν έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, mm-hmm. όταν είναι θετικά πρέπει να επιβεβαιωθούν από ή rapid ή μοριακό και τότε καταχωρούνται ως θετικά. Δηλαδή τα self-test δεν καταχωρούνται ως θετικά. Και κυρίστον παρόδο για τα αρνητικά self-test δεν πρέπει να φυσικάζει ένας. Δηλαδή απλώς δεν τον οδηγεί στο να κάνει ένα ακόμα τεστ παραπέρα. Αυτό νομίζω ότι το είπαμε και από την αρχή. Ναι, δεν ξέρω αν έχει γίνει αντιληπτό βέβαια. Ως θετικός. Ως θετικός. Ναι, ναι. Όπως και όλοι θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε ως θετικοί σε αυτό το χρονικό διάστημα. Φυσικά. Ένα τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει, το διατυπώνουν και εδώ και υπάρχει ως ανησυχία. Γι' αυτό που είπατε στην αρχή ότι δεν σημαίνει ότι χαλαρώνουμε γιατί είναι πάρα πολύ λεπτές οι ισορροπίες. Φοβάστε για ένα επόμενο κύμα από το φθινόπωρο και μετά. Γιατί εδώ πρέπει να υπολογίσουμε και το θέμα των μεταλλάξεων. Η μεγάλη κουβέντα, ας πούμε, που έγινε και για τις πατέντες έχει να κάνει με το... ότι προφανώς φοβίζει το τι μας έρχεται από χώρες που δεν μπορούν εύκολα να προχωρήσουν σε μαζικό εμβολιασμό. Και εδώ θα ήθελα και ένα τελευταίο ερώτημα στην συνέχεια. Αλλά απαντήστε μου πρώτα στο αν φοβάστε ένα επόμενο κύμα από το φθινόπωρο. Κοιτάξτε, το επόμενο κύμα θα το φοβόμασταν τώρα. Δηλαδή, ναι. Αν θα είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση, θα την είχαμε τώρα. Μέχρι το φθινόπωρο οι εμβολιασμοί θα έχουν προχωρήσει. Ναι. Άρα, φοβόμαστε μια αυξημένη το χειμώνα ξανά εμφάνιση της ασθένειας, ναι. αλλά με τον πληθυσμό εμβολιασμένο mm-hmm. δεν θα είναι το κύμα σαν αυτά τα οποία αντιμετωπίσαμε μέχρι τώρα. Ο κίνδυνος υπήρχε και αν τυχόν δηλαδή κάτι στραβώσει και πάμε σε ένα τέταρτο μεγάλο κύμα όπως έγινε και πριν από 100 χρόνια, ναι. αυτό θα είναι τώρα. Τώρα δηλαδή που έχουμε ακόμα αρκετά κρούσματα, που έχουμε πολλούς διασωληνωμένους, ναι. Τώρα είναι ο κίνδυνος.
και που έχουμε και μικρό ακόμα ποσοστό σχετικά με αυτό που τέλος πάντων θα αποκτήσει ακριβώς, η κοινωνία ανοσία. Ακόμα μένουμε εδώ. Ακριβώς. Βέβαια, ίσως βοηθάει λίγο ο καιρός, ίσως είναι άλλοι παράγοντες τώρα. Έτσι. Ο καιρός από μόνος του δεν μπορεί να μας βοηθήσει. Από μόνος του, ναι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί να μας βοηθήσει ο καιρός. Από μόνος του βοηθά, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς. Ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι, ναι, πείτε μου. Λοιπόν, αλλά τέταρτο κύμα με την έννοια αυτού που ζήσαμε πριν από 100 χρόνια έχοντας τα εμβόλια, μπορούμε ωραιότατα να το αποφύγουμε. Ωραία. Το τελευταίο ερώτημα έχει να κάνει με αυτή την κουβέντα που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και τον κύριο Biden για το θέμα της πατέντας των εμβολίων. Τελικώς, πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση της παραγωγής των εμβολίων με οποιοδήποτε κόστος ή να δοθεί η πατέντα να βγαίνουν και από άλλες χώρες? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα πολιτικό. Ναι, ναι. Εμάς δεν μας πολύ ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε επαρκή αριθμό εμβολίων, τα εμβόλια να είναι ασφαλή και να είναι και αποτελεσματικά. Μάλιστα. Τώρα, το ποιος θα τα κατασκευάσει και το πώς θα κατασκευαστούν, αυτό δεν μας αφορά. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι δευτερεύον θέμα. Πάντοτε θα υπάρχει, μετά θα υπάρχει ένα άλλο ερώτημα, το λέω από τώρα γιατί θα προκύψει. Υπάρχει το ερώτημα, το εμβόλιο αυτό τώρα που άνοιξε πατέντα και που δεν κατασκευάστηκε στην Αμερική της Pfizer, αλλά κατασκευάστηκε, ξέρω εγώ, στην Ινδία, είναι εξίσου καλό με το original ή δεν είναι εξίσου και καλό? Και πώς βρίσκονται και οι πρώτες ύλες, πώς βρίσκονται, το λέω απλά έτσι, σε τι παραγωγικές διαδικασίες βγαίνει ένα τέτοιο εμβόλιο? Είναι πολλά τα ζητήματα και γι' αυτό είπα ότι μήπως η λύση τελικώς είναι αυτό που προτάσετε και από τη μεριά της Ευρώπης, να δοθούν χρήματα έτσι ώστε να αυξηθεί ακόμη περισσότερο η παραγωγή. Ότι να αυξηθεί η παραγωγή οπωσδήποτε χρειάζεται, διότι θα πρέπει να αυξηθεί ο εμβολιασμός παγκοσμίως. Για να βγούμε από το πρόβλημα, πρέπει να εμβολιαστούν και οι φτωχές χώρες. Mm-hmm. Δεν μπορεί, όπως δεν μπορεί μέσα σε μια χώρα που έχει πανδημία να διασωθεί ένα άτομο και μοναδικό, δεν μπορεί και μια περιοχή του πλανήτη να μην έχει, να είναι εκτός του προβλήματος διαρκώς, εάν ο υπόλοιπος πλανήτης είναι βυθίζεται στο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Την καλημέρα μου. Δεν τα λέμε συχνά. Χάρηκα που σας είχα κοντά μας έτσι αυτό το πρωινό. Γεια χαρά. Ο κύριος Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, μας απάντησε σε αρκετά ερωτήματα.